Είχα την εντύπωση ότι αυτή η χώρα τα πηγαίνει πολύ καλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και έχω δει τον Πρωθυπουργό τόσες φορές να έχει συναντηθεί και στο σπίτι του με την Φόντερ Λάινερ. Βλέπω όμως σήμερα το ψήφισμα που έκανε η Ευρωβουλή κατά της χώρας μας. Για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Μέγκα, γιατί στα υπόλοιπα κανάλια δεν έπαιξε και τόσο. Με 330 ψήφους υπέρ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την ελληνική κυβέρνηση για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου, την ελευθερία του τύπου και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ψήφισμα κόλαφος κατατάσσει τη χώρα μας στην ίδια θέση με την Ουγγαρία του Όρμπαν, καθώς οι υποκλοπές στο Πρέντατορ, οι μαζικές αγωγές Δημητριάδη σε δημοσιογράφους, οι απειλές και η μεταμεσονύχτια αλλαγή μελών της ΑΔΑΕ, τα ΤΕΜΠΗ, πυροδοτούν τις ανησυχίες των Ευρωβουλευτών για σοβαρές απειλές για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα του σήμερα. Κάτσε ρε, δεν έχουμε δημοκρατία, κράτος δικαίου. Δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι ελεύθερα τη δουλειά τους. Τους απειλούν οι πολιτικοί. Μία μαύρη σελίδα για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας γράφτηκε σήμερα στο Στρασβούργο και την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα επίσημα εγκαλείται από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια για την παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου. Με 330 υπέρ και 254 κατά, επίσημα η Ελλάδα εγκαλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή για το κράτος δικαίου. Μια κοιλίδα για τη συνολική πορεία της Ελλάδας. Από τους 610 ευρωβουλευτές που έδωσαν το παρόν, οι 26 απήχαν από την ψηφοφορία. Η ανεξάρτητη Ολλανδή ευρωβουλευτή Σοφί Ιντβέλτ ξεκαθαρίζει πως το κράτος δικαίου είναι υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης προς τους Έλληνες πολίτες και δεν υπάρχει μικροπολιτικό κίνητρο πίσω από το σημερινό ψήφισμα. Look at Greece, I think. Yorgos Karaivas and his widow, they deserve the rule of law. The people who died at Tempe and their relatives, they deserve the rule of law. But also the people, you know, who are, for example, the people who drowned at Pylos last year and their loved ones, they deserve the rule of law. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυβέρνηση εγκαλείται για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για τις τιμωρητικές αγωγές του κυρίου Δημητριάδη προς δημοσιογράφους και μέσα με τις οποίες επιχειρείται, όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο, να ελεγχθεί η ελευθερία του τύπου, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, αλλά και τα δυστυχήματα των Ντεμπών και των Αβάγιο της Πύλου. Η κυβέρνηση καλείται πλέον να προσκομίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απτές αποδείξεις συμμόρφωσης με τους δομικούς κανόνες του κράτους δικαίου. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο η Ελλάδα να βρεθεί στη θέση της Ουγγαρίας, αντιμετωπίζοντας ακόμη και πάγωμα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κανονίστε, έτσι, να χάσουμε τα χρήματα της Ευρώπης, έτσι. Συνεχίζει όμως, κάτσε, έχει κι άλλο, δεν τελειώνουμε μόνο εδώ. Και το μήνυμα βεβαίως, Γιάννη Χαραμίδη, και φτάνει στην Ελλάδα. Γι' αυτό και βρίσκεσαι εκεί, απεσταλμένος του Μέγκα. Το μοναδικό τηλεοπτικό δίκτυο που βρίσκεται εκεί με αποστολή για αυτό το θέμα. Είναι εξόχως σοβαρά όσα συμβαίνουν. Και ιδιαίτερως θλιβερά, είναι θλιβερό να ακούς τη χώρα σου να κατατάσσεται στην... Περιμένω τον Πρωθυπουργό να κάνει TikTok και να απαντήσει, έτσι, σε όλα αυτά που τον κατηγορούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίδια κατηγορία με την Ουγγαρία του Όρμπαν, για τις υποκλοπές, για τα Predator, για τις αγωγές, για το ναυάγιο στην Πύλο. Χτυπούν καμπανάκι για σοβαρές οικονομικές συνέπειες και δεν καταλαβαίνω και τι λόγο θα είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν εναντίον της χώρας μας. Πράγματι, Ράνια, καλησπέρα από το Στρασβούργο. Είναι πράγματι λυπηρό, ακόμα και από τη δημοσιογραφική οπτική του πράγματος, να βλέπεις τη χώρα σου να βρίσκεται στην ίδια ακριβώς λίστα με την Ουγγαρία του Όρπαν και όχι την Ουγγαρία του παρελθόντος, του ενδόξου παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση, είναι 28 τα σημεία για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικογένεια μας εγκαλεί. Ζητά εξηγήσεις και άμεσα αυτές αποδείξεις ότι επιστρέφουμε στον δρόμο, ειδικά για το κράτος δικαίου, για το οποίο επανειλημμένα στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι δεν λοξοκοιτά. Η αλήθεια είναι επίσης ότι το καμπανάκι που ήχησε μπορεί να μην έχει άμεση εφαρμογή, όπως συνέβη πριν από περίπου 2 χρόνια με την Ουγγαρία του Όρμπαν, στην οποία έχουν παρακρατηθεί περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια που τις αναλογούσαν. Από τα κεφάλαια που αναλογούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ζητηθούν στοιχεία προκειμένου να προχωρήσουμε. Να σου αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τα 2/3 των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν ακόμα. Θα τα μαγειρέψουν τα στοιχεία, φαντάζομαι, και θα τα στείλουν. Τώρα δεν ξέρω μήπως αυτή η κυβέρνηση μήπως πρέπει να στείλει σε όλους τους ευρωβουλευτές μια οικονομική βοήθεια, ενίσχυση προς ενημέρωση, έτσι να δούνε τι συμβαίνει στην Ελλάδα ώστε να αλλάξουν γνώμη, όπως έχει κάνει άλλωστε με όλα τα κανάλια στην Ελλάδα. Μα έρθει
Ακριβώς. Ο κύριος Βέμπερ, Γιάννη σου μίλησε, αλλά δεν ήταν εκεί στην ψηφοφορία. Πράγματι, ο κύριος Βέμπερ μισή ώρα το πριν ψήφισμα τελικώς, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μισή ώρα πριν γίνει το συγκεκριμένο ψήφισμα, η συγκεκριμένη κρίσιμη ψηφοφορία, ο κύριος Μάνφρεντ Βέμπερ, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Ευρωπαϊκής Δεξιάς Παράταξης, αποχώρησε. Η επίσημη τοποθέτηση μέσω πηγών είναι ότι ο κύριος Βέμπερ είχε μια συνάντηση με τον Ρουμάνο πρόεδρο. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα ήταν κάτι περισσότερο από σημαντικό προκειμένου να μετατεθεί και η συγκεκριμένη συνάντηση. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Άλλη μια πρωτιά για τη χώρα μας, έτσι, και για αυτή την κυβέρνηση. Περιμένω να δω, ειδικά στο Tour Canal, τι θα αναφέρουν, τι θα απαντήσουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, γιατί τέτοια ξεφύλλα. Συνηθισμένοι είμαστε, αλλά πόσο παρακάτω. Κάποια στιγμή να φτάσουμε πάτο. Το έχουμε τραπήσει. Το βαρέλεγε. Προχωράμε κι άλλο. Αυτά από την Ευρωβουλή. Έχουμε σήμερα αρκετά να δούμε. Οπότε τα λέμε και όσο περνάει η μέρα.